Λοιπόν, καλησπέρα σας. Με τον Σταύρο τον Γκράβα θα παρουσιάσουμε ένα περιστατικό το οποίο είναι στα πλαίσια της διαδραστικότητας, εν πάση περιπτώσει, ένας εικονικός ασθενής, ο οποίος όμως έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με τέτοιου είδους αρρώστους. Δεν μπορεί να πάρει αναισθησία. Αυτό βέβαια μπορεί να μεταφραστεί σε πάρα πολλά πράγματα. Τι θα πει δεν μπορεί να πάρει αναισθησία, για ποιο λόγο, από τι πάσχει. Να τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Ουσιαστικά είπαμε να μην χωριστούμε κιόλας σε δύο ομάδες, γιατί δεν θα έχουμε αύριο το πρωί όπως ήταν παλιότερα το session αυτό. Οπότε θα παρουσιάσουμε το περιστατικό και περιμένουμε και τις απόψεις δικές σας. Λοιπόν. Μάλλον εγώ δεν το κάνω σωστά. Δεν ξέρω προς τα πού πρέπει να δείχνουμε για να αλλάζουμε τα διαφάνεια. Γι' αυτό του έδωσα το ρόλο να παρουσιάζει. Γιατί... δύσκολο. Εγώ θα παρεμβαίνω μόνο για να τον προκαλώ και φαντάζομαι ότι θα τον προκαλείτε κι εσείς. Ναι. Εγώ θα λέω το σωστό και στο λάθος. Λοιπόν, αυτές είναι συγκρούσεις συμφερόντων άνευ ιδιαίτερης αυτής. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Αυτός, ο άνθρωπος που βλέπει, 71 ετών, Λατς. Ορίστε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι ο από κάποιων ετών συμπτωματολογία το κατώτερο ορυπητικό, έχει μεταβολικό σύνδρομο όπως βλέπετε, υποθέτουμε, εν πάση πτώση, παίρνει αλφα μπλόκερς εδώ και χρόνια και επίσης παίρνει και αναστολία της 5 αλφα αναγωγάσης από εξαετίας. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Στην αρχή υπήρχε μια βελτίωση της συμπτωματολογίας, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους συγκεκριμένα 18 μήνες έχουμε μια προοδευτική επιδείνωση και έπαθε επίσχεση. Μπήκε ένας καθετήρας, έγινε μια δοκιμασία αφαίρεσης, η οποία ήταν επιτυχής και ξανά έπαθε πάλι δεύτερη επίσχεση ο άρρωστος αυτός. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πρώτες πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε και είναι, νομίζω, ένα περιστατικό το οποίο δεν ξενίζει, ένα περιστατικό το οποίο αντιμετωπίζουμε πολλές φορές. Λοιπόν, από το ατομικό αναμνηστικό, ότι είναι υπέρβαρος, ήταν προφανές. Δεν καπνίζει πια, το έχει κόψει πριν προδημήνου, αλλά καπνίζει εδώ και 50 χρόνια. Παίρνει χαπ, παίρνει εισπνεύμενα σύνομη λόγω της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Είναι διαβητικός. Έχει και μία στεφανία νόσο, είχε και μία στεφανία νόσο, πήγαινε καλά με φάρμακα, αλλά έπαθε ένα ισχυμικό επεισόδιο προδημήνου και έκανε μία αγκυροπλαστική με στέντ, δηλαδή πήγε και στέντ. Και από τότε παίρνει διπλή αντιαιμοπαιτελική αγωγή. Οπότε επικεντρωνόμαστε λίγα και εδώ. Μάλλον αυτή είναι η αιτία μάλλον, που θα συζητήσουμε, γιατί δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πάρει αναισθησία ή βασιτώσει να προχωρήσουμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, κάποιες άλλες πληροφορίες είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο προστάτη μαλακό. Δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα από τον, παραδείγματος χάρη, τον τόνο του σφιχτήρα του ορθού. Όλα είναι φυσιολογικά, γιατί έχει σαρκώδη διαβήτη, μην το ξεχνάμε. Δεν έχει άλλα ευρήματα, είναι ένας κατάλληλα φυσιολογικός άνθρωπος. Στείλαμε και κάποιες εξετάσεις, των οποίων είναι απαντήσεις, είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Φυσιολογική γενική ούρων, στήρα καλλιέργεια, το PSA 1,9. Και τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων είναι ότι έχει ένα υπόλοιμα ούρων αρκετά σημαντικό, μετρήθηκε στα 345 ml. Ο προστάτης είναι 70 κυβικά εκατοστά. Και η κίστη δεν έχει άλλα παθολογικά ευρήματα. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση για να αρχίσουμε και τη διαδραστικότητα είναι ακριβώς αυτή. Ποιες άλλες εξετάσεις θα ζητήσουμε και οι επιλογές είναι αυτές. Θα κάνουμε και στεσκόπηση, θα κάνουμε οργανωμικό έλεγχο, θα του δώσουμε να κάνει ημερολόγιο ούρησης ή δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούμε να το. Να ρωτάμε. Δεν ξέρω, θες να το ακολουθήσουμε ένα-ένα, ξέρω πώς θα το. Δηλαδή, για παράδειγμα, και στεσκόπηση θα έκανε κανένας. Ποιοι θα κάνετε και στεσκόπηση. Μας πείτε γιατί. Οπωσδήποτε θα ήθελα να αποκλείσω κάποιες συναντιπάθεις ότι η οδόχος σκίστης είναι φυσιολογική, τα στομένα εντάξει, ίσως την ποιότητα του βλεγόνου της κίστεως να μην έχει, αν θα έχει κολπώματα ή όχι, το κοιτώσεις και αυτό έχει μια αξία, μια δομανή κίστη που λειτουργεί, την ουρήθρα του, αν έχει απιστονό στην ουρήθρα, θα απέκλει αρκετά πράγματα. Δεν υποκτευόμαστε όμως ότι έχει κακοήθεια αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι. Όχι, προκειμένου να προχωρήσω σε αυτά που ενδεχομένως θα αποφασίσω συνέχεια. Συμφωνούμε οι υπόλοιποι, κάτι αντίθετη άποψη. Το στένομα, να σχολιάσω κάτι.
το στένομα θα το σκεφτόταν κανείς, γιατί φαντάζομαι ότι όταν επίσχεση. Έκανε το έμφραγμα θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι, γιατί το έκανε περίπου την επίσκεψη λίγες μέρες μετά την έξοδο από τη Στεφανιά μονάδα, οπότε κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί μια κάκωση. Το γεγονός ότι καθητηριάστηκε δύο φορές όμως, μάλλον αποκλείει το θέμα του στενώματος. Κάποιος είπε δεν χρειάζεται, δεν ξέρω ποιος ήταν, να το σχολιάσει. Εσείς. Όχι, γιατί έχει στεροσκόπηση λίγο. Είπατε ότι δεν χρειάζεται κάποιο ακούστηκε ή κάνω λάθος. Για να θέσω διαφορετικά, αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε όλα αυτά τα προβλήματα, θα προχωρούσατε σε χειρουργείο πιο εύκολα ή θα κάνατε πάλι εξετάσεις? Δηλαδή, είναι η βαρύτητα του ασθενούς που σας κάνει να τον ψάξετε περισσότερο, μήπως βρούμε κάτι άλλο? Σταύρο. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να κάνει, έχει ένδειξη τέλος πάντων, με βάση το παιδιό, να κάνει τον πνευματικό έλεγχο. Γιατί? 345 μιλίλιτρα PVR. Οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να το δείξουμε. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε στην κυστεροσκόπηση. Δεν ξέρω, νομίζω ένας εκτός από τον συνάδελφο υπάρχει κάποιος άλλος που θα έκανε. Και το λέω αυτό δεν είναι ανταγωνιστικό το θέμα, είναι να βρούμε μια... Πώς θα έκαναν κυστεροσκόπηση? Ένα, εντάξει. Δύο. Και ο Στέλιος γιατί? Να πω την αλήθεια, όταν στα πρώιμα στάδια της καριέρας μου έκανα και κυστεροσκόπηση, ήθελα να δω λίγο το μήκος προστατικής ουρίθρας, να πάρω μια ιδέα, ας πούμε, η διουρυθρική μου, πόσο καλή ή κακή θα ήταν, πόσο γρήγορη ή όχι. Να δω λίγο το μέσο λοβό. Καμιά φορά το μέγεθος από το περιγράφημα δεν εκτιμάται σωστά. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν το κάνω για λόγους χρόνου, αλλά αν με ρωτήσεις, θα έλεγα ότι θα ήθελα να έχω μια κυστεροσκόπηση σε ένα ασθενή που πρόκειται να του κάνω χειρουργείο για τον προστάτη. Θα αλλάξει όμως την πράξη. Δηλαδή, ουσιαστικά, διουρυθρική προστατική να κάνει και χωρίς κυστεροσκόπηση. Και με αυτό, θα έκανε στο συγκεκριμένο ασθενή ή σε κάθε ασθενή? Εντάξει, είναι τώρα το να πω τι έκανα εγώ δεν έχει καμία αξία προφανώς. Έτσι, απλώς την πρακτική. Την εμπειρία μας μοιραζόμαστε. Παλιότερα, σας λέω, σε πρώιμη φάση καριέρας μου έκανα σχεδόν σε όλους τους ασθενείς που θα έκανα προστατεκτόμη. Τώρα δεν το κάνω πια για λόγους χρόνου. Και πολλοί όμως το κάνουν. Πολλοί το κάνουν. Στο εξωτερικό το κάνουν πολύ. Αν θα γίνει και ζωσκόπηση με εύκαμπτο ή άκαμπτο. Συγγνώμη. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάνουμε με το εύκαμπτο και όταν πάμε να βάλουμε το εργαλείο, το ρεζιλοσκόπιο δεν μπαίνει. Γιατί έχει γίνει λάθος εκτίμηση. Γεια. Ο κ. Φαγκιάρης, αμέσως. Ναι, κοιτάξτε, ή θα πούμε ότι αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε διουρυθρική προστατεκτομή, θα πούμε ότι ακριβώς αυτό είναι ο λόγος. Συμφωνώ απόλυτα. Να έχουμε μια καλύτερη άποψη δεν είναι εντελώς απαραίτητη. Σαφώς. Αν όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να κάνουμε, θα λέγαμε τον βάζω για μια κυστεροσκόπηση και ό,τι άλλο προκύψει. Κοιτάξτε, και τότε δεν χρειάζεται. Εγώ θα ήθελα να θέσω κάπως διαφορετικά, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, υπάρχει ένας παράγοντας. Η κυστεροσκόπηση είναι επεμβατική εξέταση. Δηλαδή, για να την κάνεις, πρέπει να έχεις μια ένδειξη. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Γιαννάκοπλος πριν. Εγώ, όταν εκπαιδεύομαι παλιότερα σε ένα άλλο νοσοκομείο του Πειραιά, τότε μελετής εκεί έκανε συνεχώς κυστεροσκόπηση για να δει την προστατική ουρήθρα. Υπήρχε αυτή η τάση. Το πρόβλημα είναι σήμερα το δεχόμαστε αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να υποβάλουμε τον άνθρωπο σε μια επεμβατική εντός εισαγωγικών διαγνωστική διαδικασία, χωρίς να έχουμε κάποια ισχυρή ένδειξη. Γιατί όχι? Με συγχωρείτε, δεν είναι το γιατί όχι. Κάνουμε μια εξέταση, οποιαδήποτε εξέταση, γιατί θέλουμε να βρούμε κάποια ευρήματα τα οποία πιθανώς να αλλάξουν τον τρόπο αντιμετώπισης. Αν δηλαδή πάμε για μια διουρυθρική, ξέροντας ότι είναι 70 κυβικά εκατοστά, παραδείγματος χάρη. Ναι, σαφώς. Να συζητήσουμε για κάθε ένα. Νομίζω ότι πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε κάτι να ψάχνουμε για να το βρούμε. Αν τα στοιχεία που έχουμε από τις υπόλοιπες εξετάσεις μας λύνουν το πρόβλημα αυτό, νομίζω ότι θα το κόψει δηλαδή τον τουοπλαβήν για να κάνετε τώρα την κυστεροσκόπηση. Ανοίγουμε άλλες παραμέτρους. Αυτή είναι η ερώτηση. Πώς θα κάνουμε κυστεροσκόπηση με διπλή αντιμοπεδελιακή αγωγή? Με διπλή αντιμοπεδελιακή και έτοιμη να χειρουργήσουμε κιόλας. Γιατί ο άρρωστος είναι άλλος ο άρρωστος ο οποίος δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Αυτός ο άρρωστος μπορεί να χειρουργηθεί σε ένα χρόνο. Δεν είναι σαν παράδειγμα, δεν είναι άρρωστος που δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Είναι άρρωστος που μπορεί να χειρουργηθεί σε 10 μήνες. Δεν είναι. Εντάξει, ο κινδυνός του δεν είναι μεγάλο. Εντάξει, δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, δεν πάει τόσο. Το πάμε κάπως πιο. Υπάρχουν και επιθυμίες που δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Το περιστατικό είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να χειρουργηθεί, εντός εισαγωγικών, δεν μπορεί να χειρουργηθεί τώρα. Αυτό είναι. Για να δούμε τι παραμέτρους έχουμε, για να μην κάνουμε βιασμένες επιλογές. Οδυσσέα. Θα μπορούσαμε να ξέρουμε την ποιότητα της ούρησης προτέρα, πριν 6 μήνες, πριν 3 μήνες. Πώς ουρούσε αυτός ο ασθενής και πότε ξεκίνησε τα φάρμακα του ΧΑΠ. Δηλαδή, είναι κάποια πρόσφατη διάγνωση. 6 χρόνια τα φάρμακα, διπλή αγωγή, γιατί είχε μεγάλο προστάτη. Τελευταίους 18 μήνες, προοδευτική επιδείνωση. Αναπνευστικά φάρμακα.
Αναγνωριστικά. Ναι, πόσο καιρό παίρνει. Δηλαδή, μήπως ήταν λόγω του ΜΕΠΑ και επιδείνωση πρόσφατη χορήγηση και επέδρασε και σε αυτό και πώς ουρούσε. Θα με ενδιαφέρει ποια ήταν η ούρησή του πριν. Δηλαδή, για να φτιάξουμε ένα σκορ. 5 χρόνια. Δεν είναι χρόνο. Εντάξει. Όχι, 5 χρόνια. Πώς ουρούσε αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε κάποιο σκορ σε αυτόν, δηλαδή έφτιαξε κάποιες 7 ερωτήσεις, έβγαλε κάποιο σκορ, πώς ουρούσε πριν. Μπορούσαμε να ξέρουμε αυτό. Πριν αρχίσει τους... πριν 3 μήνες. Πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες. Αυτό τον έβλεπε κάποιο άλλο και ήρθε σε εμάς με αυτή την ένδειξη όπως το βλέπετε τώρα. Ακριβώς, ναι. Με την επίσκεψη. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι ζαχαροδιαβητικός. Δηλαδή αυτή η κύστηση, σπούτη, καλά, δουλεύει. Ή μήπως είναι κάποιος που... Αυτό δεν θέλουμε να βρούμε τώρα, δηλαδή, ουσιαστικά γι' αυτό λέμε... Γι' αυτό ρώτησα το ημερολόγιο. Εδώ στην κυστοσκόπημα είπαμε ότι εμπαστώσει, υπάρχει, θα την κάνει ο συνάδελφος ή περισσότερο είπαμε ότι δεν θα την κάνουμε μάλλον. Έτσι, δηλαδή το IPSS θα κάναμε σε αυτόν τον άρρωστο, ξέρουμε κάτι από αυτό. Οδυσσία, επαναλαμβάνω ότι είναι ένας ασθενής ο οποίος έκανε δεύτερη επίσκεψη, είναι με καθετήρα τώρα και το υπόλοιπο αυτό που βγάλαμε τον καθετήρα έχει 3,45 χωρίς να ουρήσει. Αυτό απαντάει και στο θέμα του Σταύρου ότι δεν είναι υπόλοιπο μετά από ούρηση. Δεν ούρησε 3,45. Είχε μέσα 3,45 ή δεν ούρησε. Βγάλαμε τον καθετήρα, ναι, ναι. Θα το δοκιμάσουμε. Δεν μπόρεσε να ουρήσει καθόλου flow. Μετράμε 3,45. Ωραία. Είχε χαμηλή λειτουργική χωρητικότητα λόγω του. Ναι, είχε. Έχουμε φύγει από το θέμα της κυστοσκόπησης, συγγνώμη, για να προχωρήσουμε. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει ζαχαρόδι διαβήτη, οπότε εν δυνάμει έχει περιφερική νευροπάθεια για χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα χρόνια, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πολλά χρόνια, 71 ετών, έτσι, με την συγκεκριμένη σωματοδομή. Οπότε για μένα και για το θέμα του υπολείμματος, γιατί αυτό σαν υπόλοιμα μπορούμε να το εκτιμήσουμε πλέον, και λόγω του ζαχαρόδι διαβήτη, ο άνθρωπος έχει ένδειξη για ουροδυναμικό ξεκάθαρα και τίποτε άλλο. Ούτε ημερολόγιο, ούτε κάτι άλλο για μένα. Ερώτηση. Δηλαδή, τι θες να αποκλείσεις με τον ουροδυναμικό, γιατί εμένα αυτός ο άνθρωπος, έτσι, άμα έχει μια διαβητική κύστη υπό αντανακλαστική, προφανώς θα είχε 1000. Δεν θα είχε 345. Εδώ πέρα το θέλω όχι για να ξέρω 100% εάν μετά το χειρουργείο, άμα αυτή είναι μια άτονη κύστη που δεν έχει καμία απολύτως δυναμική. Αυτό το ξέρω. Είναι το άμα θα βάλω έναν άνθρωπο στη διαδικασία του χειρουργείου με όποιο ρίσκο, έναν άνθρωπο υψηλού κινδύνου από ό,τι βλέπουμε, και να αξίζει για να του πω ότι ξέρεις τι, μετά το χειρουργείο 70%, 80% θα καταφέρουμε και θα ουρήσεις. Και θα ουρήσεις. Ή 10% μετά θα ουρήσεις. Αυτό πώς θα το ξέρεις μετά το ουροδυναμικό. Βλέποντας τις παραμέτρους. Ποιες παραμέτρους θα αξιολογήσεις. Κάνω εγώ τώρα τον διάβολο, ναι, ξέρεις. Τη συσταλτικότητα της κύστης, τις πιέσεις που μπορεί να ανεβάσει. Ναι, υπάρχει περίπτωση να μην ανεβάζει πιέσεις αυτός ο άρρωστος, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να είναι πάρα πολύ χαμηλές. Παντανακλασική. Και δεν μπορούσε, μετά ήταν σε επίσκεψη και τις δύο φορές, έτσι, δεν ήταν ότι έβγαλε σταγόνες. Εγώ θα έλεγα ότι... Λες για όλα αυτά. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι από τις περιπτώσεις που θέλουμε οπωσδήποτε ουροδυναμικό έλεγχο. Υπό την έννοια ότι ο ασθενής έχει κάνει επίσκεψη, έχει αίσθηση ότι είναι γεμάτος και ο ουροδυναμικός έλεγχος δεν θα μας αλλάξει και το θεραπευτικό μας πλάνο. Γιατί δεν είναι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν είναι εκείνη η περίπτωση που λες μάλλον έχει άτονη κύστη 1,5 λίτρο που, και, δεν αισθάνεται που και πάλι συζητάμε αν θα χειρουργηθεί ή όχι. Εδώ μάλλον πρέπει να τον χειρουργήσεις, άρα ο ουροδυναμικός έλεγχος μάλλον για να κερδίσουμε λίγο χρόνο ενδεχομένως και ίσως να κάνουμε μια καλύτερη κουβέντα μαζί του. Δεν θεωρώ ότι είναι από τις εξετάσεις που πρέπει να τις κάνουμε, ότι τη χρειαζόμαστε για να πάρουμε θεραπευτικές αποφάσεις. Πόσοι κάνουν ουροδυναμικό έλεγχο στους ασθενείς που έχουν ζαχαρόδι διαβήτη και πρόκειται να χειρουργηθούν? Ποιοι κάνουν? Σταύρο, συγγνώμη, νομίζω ότι η ερώτηση είναι πολύ γενικό. Γιατί όχι, γιατί το ζάχαρο πάνε... από ζάχαρο συμφωνώ δεν είναι πολύ το ίδιο. Ναι. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα ένας ασθενής που είναι ρυθμισμένος, πόσα χρόνια το έχει, τι ρύθμιση έχει, τι γλυκοζηλιωμένη, τι συμπτωματολογία. Και άλλο πράγμα ένας ασθενής που είναι επί της ουσίας αρρύθμιστος επί χρόνια και που έχει και μια κλινική συμπτωματολογία διαβητικής νευροπάθειας. Άρα δεν είναι όλα τα ζάχαρα ίδια.
Να κάνω λίγο να με διορθώσετε. Λοιπόν, σε αυτόν τον άρρωστο, εγώ θα πήγαινα άμα δεν είχε παράνομο κινδύνου. Τώρα λέμε κατευθείαν για χειρουργείο. Άμα έβρισκε και ότι είχε ένα λίτρο μέσα, τότε θα του έβαζα στον καθετήρα, θα το άφηνα να περάσει κανένα μήνα, δύο, να ελέγξω ξανά τι έγινε. Άμα έχει συμμαζευτεί αυτή η κύση, δεν έχει συμμαζευτεί. Λίγο άμα δείχνει και πάλι θα το χειρουργούσα εφόσον είχε αίσθηση. Άμα αυτός μου έλεγε ότι ξεφεύγει ξανά μετά από αυτό και ξεπερνάμε 300, 400, 500 και δεν έχει ούτε πρώτη αίσθηση για ούρηση, τότε θα στον έστελνα για ουροδυναμικό. Εγώ θέλω πες μου τα λάθη μου. Αν μου επιτρέψεις, Δημήτρη, να διαφορετικό στο εξής, ότι και για νομικούς λόγους και για προγνωστικούς, αν θέλεις, σε αυτό το περιστατικό που λες, ίσως χρειάζεται να γίνει ουροδυναμικός. Δηλαδή, αν είχε ένα λίτρο, τον άφηνε ένα μήνα με τον ανοιχτό καθετήρα κλπ. Και έπαιρνα να μαζέψει κίστη, όπως είπες, μετά θα πρέπει να το κάνεις ενδεχομένως ουροδυναμικό. Έτσι. Για λόγους επιστοποίησης ότι όντως υπάρχει ένας εξωστήρας ο οποίος εισπάται. Με αυτή την έννοια το λέω. Να και για νομικούς, γι' αυτό έλεγα και τη λέξη νομικού. Να ρωτήσω τώρα, γιατί βλέπουμε όλοι επισχέσεις και ο αυτοκίνητο στα νοσοκομεία. Χρόνια επισχέσεις. Στα νοσοκομεία μαζικά. Τέτοιες επισχέσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, επισχέσεις που πρίζονται για τα νεφρή και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, σε αυτούς όλους όταν περάσει τους στέλνετε όλους για ουροδυναμικό έλεγχο. Πόσοι? Μαζεύει ουροδόχος κίστη του ενός λίτρου μετά από ένα μήνα καθετήρα. Μετά από τρεις μήνες. Μετά από τρεις μήνες. Όχι, το χρονικό διάστημα μπορεί να το καθορίσουμε. Όχι, η ερώτηση είναι η εξής. Μια κίστη η οποία χωράει ένα λίτρο. Και έστω ότι στο λίτρο έχει και κάποια αισθητικότητα. Μαζεύει μετά από ένα, τρεις, έξι μήνες άμα του αφήσουν τον καθετήρα. Να χωράει λιγότερα. Τώρα, αν... Ναι, ναι, λειτουργική χωρητικότητα. Εάν τα 1000 θα γίνουν 600. Θα γίνουν. Εγώ πιστεύω θα γίνουν. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν θα γίνουν. Και το λέω, εγώ δεν νομίζω ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη. Δεν υπάρχουν πολλά paper γεγονός αυτό πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω πρακτική. Ότι στην πρακτική δεν μαζεύουν. Τελειώσω, Σταύρο, να σας πω, γιατί διαφωνούμε να διαφωνήσουμε και λιγάκι. Ναι. Στην πράξη, εγώ το έχω δει, το βλέπω πολλές φορές. Ότι δηλαδή έρχεται ο άνθρωπος και έχει μια πολύ μικρότερη λειτουργική χωρητικότητα στον ουροδυναμικό έλεγχο. Αν αυτό λέει κάτι, έτσι. Τώρα, πώς γίνεται κτλ. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχουν papers για αυτό το πράγμα, αλλά αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσει κανένας. Βέβαια, να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Η δική μου εμπειρία λέει ότι δεν μαζεύουν αυτές οι κίστες. Με ένα λίτρο. Δεν είναι τόσο, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, η γνώμη μου, έτσι, ότι πρέπει να μαζέψει τα 1000 να γίνουν 600. Είναι ότι πρόσει, να αποκτήσει αισθητικότητα. Να επιστοποιήσει ότι πρόσει, υπάρχει μια αύξηση τη ενδοκιστική πίεση ότι σε σπάται αυτό ο εξωστήρας. Χωρίς να έχει αυτό, μετά δεν προχωρήσει. Κατά τη γνώμη μου, πάλι επαναλαμβάνω, την ταπεινή, δεν μπορεί να προχωρήσει σε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, επομένως, εδώ για τον ουροδυναμικό έλεγχο μπορούμε, αν θέλετε, να το. Να δούμε τι λένε και τα guidelines. Ουσιαστικά αυτές είναι οι ενδείξεις. Έτσι. Όταν δεν μπορεί ο άνθρωπος να ουρήσει 150 ml, να έχουμε το void volume κάτω από 150 ml, εδώ υπάρχει μια διαφωνία. Θα επανέλθουμε με τον Σταύρο μετά. Ο ασθενής που είναι πολύ μικρός ή πολύ μεγάλος και έχουν συμβατικά έχουν μπει αυτά τα ηλικιακά όρια, 50 και 80 έτη, θα πρέπει να υποβληθεί επίσης σε ουροδυναμικό έλεγχο. Στο μεν 45, επειδή είναι πολύ σπάνιο, είναι σχετικά σπάνια η απόφραξη. Στον ΔΕ 80 και πάνω, επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει άτονη υπολειτουργικό εξωστήρα. Όταν το υπόλοιμα είναι πάνω από 300 ml, όταν βεβαίως έχουμε αφοτερόπλευρη υδρονέφρωση και έχουμε και επίσης περιπτώσεις που ο άνθρωπος έχει υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση που ενδεχομένως έχουν καταστραφεί κάποια νεύρα. Εκείνο που ήθελα να πούμε είναι αυτό. Να δούμε λίγα και αυτό. Για παράδειγμα, λέει κάποιος ότι πόσο πάνω από. Ποιο είναι το όριο πάνω από το οποίο στο flow θα πρέπει να υποβληθεί κάποιος σε ουροδυναμικό έλεγχο. Λοιπόν, και εδώ είχαμε μια διαφωνία προηγουμένως στο Σταύρο, ουσιαστικά βάλαμε και τα δύο. Δηλαδή, εγώ είχα την εντύπωση ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ουρεί με flow, έχει έντονα συμπτώματα, ενδεχομένως θέλουμε να το χειρουργήσουμε και έχει flow πάνω από 15 ml ανά σεκόντ, επειδή υπάρχει το περίφημο high flow obstruction, δηλαδή, δηλαδή με υψηλό flow απόφραξη, και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, τουλάχιστον εγώ έχω δει, έτσι. Νομίζω το όριο είναι αυτό. Τώρα ο Σταύρος βέβαια νομίζω έχει... Αν βάλουμε την άλλη διαφάνεια να δούμε λίγο, γιατί αυτά είναι τα guidelines, οι οδηγίες οι οποίες υπάρχουν. Κοιτάξτε, δηλαδή, ήταν ένα... Δεν πήγε καν. Καταρχήν, πιστεύετε ότι υπάρχει το όριο των 10, να σου δούμε τι λένε και οι συνάδελφοι, έτσι. Το μέγεθο. 15 ml το δευτερόλεπτο παίζει ρόλο για να χαρακτηρίζεται κάποιον αποφραγμένο ή όχι. Το μέγεθος του προστάτη εδώ δεν παίζει ρόλο.
Έχει 70 κυβικά ο άνθρωπο. Το μήνυμα σου είναι για τι ανδείξει του αεροδυναμικού έλεγχου. Θα έλεγα ότι θέλει να είναι Δεν παίζει, δεν έχει καμία σχέση. Πιστεύετε ότι παίζει το μέγεθο για τον αεροδυναμικό έλεγχο, δηλαδή ένα μικρό προστάτη πρέπει να κάνει αεροδυναμικό. Αν έχει, τόσο, αν έχει τόσο μεγάλο υπόλοιπο, θα μπορούσε, ναι. Γιατί ίσως δεν είναι τόσο αποφρακτικό όσο ένα 70 κυβικά. Νομίζω ότι το είναι, δεν αλλά... παίζει ρόλο στον αεροδυναμικό έλεγχο. Αν θέτε το θέμα του υπολείμματος μετά την ούρηση, νομίζω ότι υπάρχει. Αν μένουν μετά από μια ούρηση πάνω από 150 κυβικά εκατοστά ούρων, μένει υπόλοιμα πάνω από 300, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντιδικία για το πότε κάνουμε αεροδυναμικό έλεγχο. Είναι μια επεμβατική εξέταση, αυτό το οποίο λέμε όλοι και πιστεύω ότι αυτό κάνουμε στην κλινική πράξη. Αν να δώσουμε φάρμακα, δεν κάνουμε αεροδυναμικό έλεγχο. Αν είναι να πάμε σε χειρουργείο και έχουμε κάποιες αμφιβολίες, γιατί αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, Ηρακλή. Αυτό το οποίο λέμε γενικώς είναι ότι όπου υπάρχει η ανάγκη για να διερευνήσουμε την παθοφυσιολογικό μηχανισμό που μπορεί να είναι υπεύθυνο από πίσω, κάνουμε αεροδυναμικό έλεγχο. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις. Στο πάνω των guidelines υπήρχε ένα debate για το 10 ml το δευτερόλεπτο, τι σημαίνει αυτό, πόσο μας υποχρεώνει να κάνουμε ή να μην κάνουμε τον αεροδυναμικό έλεγχο. Βρήκαμε λοιπόν μια χρυσή τομή να ξεφύγουμε. Λέμε ότι αν είναι κάτω από 10, προσέξτε, δεν λέμε αν είναι πάνω από 10, αν είναι κάτω από 10, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αποφραγμένος και επομένως εκεί δεν χρειάζεται να κάνουμε αεροδυναμικό έλεγχο. Αν λοιπόν είναι πάνω από 10, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεκτιμήσουμε πλέον με τον ασθενή τον οποίο έχουμε απέναντι και με βάση την κλινική μας εμπειρία. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό βλέπετε και το level of evidence που είναι χαμηλό, όπως και ο βαθμός σύστασης. Αν πραγματικά έχετε κάποια απορία για το αν θα ουρήσει αυτός ο ασθενής μετά την διουρηθρική, καλό είναι να το κάνετε προκειμένου να ενημερώσετε τον ασθενή για το τι μπορεί να περιμένει από το χειρουργείο. Γιατί καμιά φορά οι προσδοκίες τις οποίες καλλιεργούμε και εμείς στον ασθενή μας είναι πολύ ψηλότερες από αυτές που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι για να κάνουμε και το αυτό το περίπτωμα. Ο οποίος έχει 12 ml να σηκώνει. Με βάση αυτά που είπε ο Σταύρος, πρέπει να υποβληθεί σε δυναμικό έλεγχο. Δεν είπα ότι πρέπει να. Είναι μια σκέψη την οποία κρατάμε στο μυαλό. Δεν υπάρχει σαν ένδειξη. Επομένως, τι θέλω να πω με αυτό, με συγχωρείτε τώρα κιόλας. Το ότι δεν μπήκε στα guidelines αυτό σημαίνει ότι υπάρχει debate όντως. Γι' αυτό εγώ θα επιμείνω στο 15, αν μου επιτρέπετε έτσι, η λέξη επιμείνω, με την έννοια ότι εντάξει, okay, έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έντονα συμπτώματα. Προφανώς. Έχει και μία καμπύλη η οποία είναι παρατεταμένη κτλ. Και το flow είναι υψηλότερο από ό,τι θεωρούμε αποφρακτικό. Εκεί λοιπόν να κάνεις αεροδυναμικό να αποδείξεις ότι υπάρχει απόφρακτη. Το λέω έτσι σαν... Πάντως, Ηρακλή, απλώς να πω, επειδή με το Σάββατο έχω να παρουσιάσω τα papers που δημοσιεύθηκαν το 2016 πάνω στην υπερτροφία. Υπάρχει ένα review στο European Urology το 2016 με όλες τις εξετάσεις που γίνονται για να κρίνουν το αν κάποιος έχει απόφραξη ή όχι και το QMAX είναι το τελευταίο. Έχει το μικρότερο σκορ. Και μία δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι η μέτρηση του υπολείμματος των ούρων μετά την ούρηση. Και αυτό, ειδικά στην κλινική πράξη, είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου μας μπερδεύει πάρα πολύ κάθε μέρα. Το 1996 κάναμε μια απλή μελέτη στο Σιμανόγλιο που το αποδείξαμε αυτό. Κάθε μέρα μας έρχονται ασθενείς από κάποιο κέντρο και έχουν ένα υπόλοιμα 250 με 300. Και όταν τους ρωτήσεις, είναι ξεκάθαρο ότι είχαν πιει πάρα πολύ νερό, καθυστέρησε μισή ώρα το ραντεβού και γι' αυτό εγώ πάντα σε αυτούς τους ασθενείς, για να καταλάβω τι πραγματικά συμβαίνει, μετράω ένα υπόλοιμα μετά την ούρηση χωρίς να έχουν πιει όλα αυτά τα νερά. Μας ενδιαφέρει στην καθημερινή ρουτίνα ποιο είναι το υπόλοιμα. Και αυτό είναι κάτι, Σταύρο, που μου έχει κάνει εντύπωση, δεν το έχω δει σε κανένα version των guidelines. Λέμε PVR πάνω από 300. Πάνω από 300 κάτω από ποιες συνθήκες, έχοντας πιει 6 ποτήρια νερό και περιμένοντας 40 λεπτά. Πώς αξιολογείται αυτό? Δεν υπάρχει κάποια συμβουλή γι' αυτό. Η παρατήρηση είναι απολύτως σωστή. Το μόνο που λέμε είναι ότι πραγματικά το PVR με μία μέτρηση μόνο δεν είναι αξιόπιστο. Ότι υπάρχει πραγματικά, ακόμα και στον ίδιο ασθενή, υπάρχει μεγάλη... Να το διορθώσω. Το PVR μία φορά, εάν δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι αξιόπιστο. Ναι, δηλαδή καλό είναι οι συνθήκες που ρίκανες... Δηλαδή ένας που έρχεται και σου λέει έχει 0, 10, 20, θα του πεις δεν είναι αξιόπιστο ξανά, έλα. Αυτό που είναι παθολογικό. Ναι, σαφώς. Το 0 είναι 0. Μια ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που να δείχνουν σε τι ποσοστό ένας αεροδυναμικός έλεγχος θα αλλάξει τη στρατηγική μας?
Δηλαδή, σε πόσες εν τέλει περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου πραγματικά, το εννοώ αυτό. Είναι το χρυσό δισκοπότηρο το οποίο θα λυθεί περίπου σε 2 χρόνια. Είναι μια μελέτη η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, τρέχει το Bristol, στην οποία έχουν πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο δάνειο από το grant, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, στην οποία κάνουν τυχιοποιούν ασθενείς, τους κλασικούς ασθενείς τους οποίους κάνουμε χωρίς ουροδυναμικό για TURP, και οι άλλοι οι οποίοι τυχιοποιούνται στη δεύτερη ομάδα θα κάνουν υποχρεωτικά ουροδυναμικό. Θα συγκρίνουν μετά τα αποτελέσματα για να δουν εάν θα έπρεπε να αλλάξει την πρακτική μας αυτό το πράγμα, δηλαδή η εκτέλεση του ουροδυναμικού. Και εκεί αυτή η μελέτη θα δώσει τον πραγματικό ρόλο του ουροδυναμικού στα πλαίσια της διερεύνησης των ασθενών μας πριν από την ουρηθρική. Και εν τέλει νομίζω ότι η ένδειξη για ουροδυναμικό είναι σε ένα πακέτο πραγμάτων που βλέπουμε στον ασθενή και λίγο η αίσθησή μας, η κλινική σίγουρα συνυπολογίζοντας όλες αυτές τις παραμέτρους, εάν υπάρχει περίπτωση να βρούμε κάτι νευρολογικό, έτσι. Δηλαδή, ένα νούμερο μόνο από όλες αυτές τις ενδείξεις δεν θα έστελνα κατευθείαν τον ασθενή μου για να κάνει ουροδυναμικό έλεγχο. Συμφωνούμε. Άλλωστε, μιλάμε για μη νευρολογικά λάτς, έτσι. Είναι βασικό αυτό. Συμφωνώ. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να είναι 82 χρονών και να. Σαν ασθενή και γι' αυτό ακριβώς του ζαχάρου και την περιφερική νευροπάθεια που μπορεί να κάνει το ζαχαρός διαβήτης. Από αυτή την έννοια δεν υπάρχει. Ναι, μια και μιλήσαμε τον ουροδυναμικό, νομίζω ότι του δώσαμε μεγάλη αξία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν κάναμε ουροδυναμικό σε αυτόν τον ασθενή, τι είναι το πιθανότερο να βρίσκαμε, μία άτονη κίστη? Όχι. Μιλάω γενικά σε ένα ασθενή που δεν μπορεί να ουρήσει και έχει κάνει επίσχυση και θέλουμε να κάνουμε ουροδυναμικό. Ποιο είναι το πιθανότερο έβριμα? Μία άτονη κίστη. Σωστά ή δυσυνέργεια? Όχι, δεν έχει κάνει επίσχυση. Συγγνώμη, σαν ασθενή με επίσχυση, ο οποίος. Σε αυτό το συγκεκριμένο να πάρουμε. Έτσι δεν είναι. Ωραία, το οποίο κάνει επίσχυση. Να βρει ότι μια τι. Είναι αποφραγμένο. Π.χ. Και εγώ πιστεύω. Κάνει επίσχυση, λέω, και λέμε να του κάνουμε ουροδυναμικό. Τι θέλουμε να δούμε τον ουροδυναμικό? Αν η κίστη έχει λειτουργικότητα ή είναι άτομη. Αυτό δεν θέλουμε να δούμε. Σε αυτό το συγκεκριμένο. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Ίσως δεν έχει ανοίξει ουροδυναμικό. Όχι, α πούμε ότι είχε. Γενικότερα. Ο Σταύρος θέλει να τον κάνει ο Δερματζόγλου. Και λέω, τι περιμένει να πάρει σαν πληροφορία? Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Τι? Επομένως, αν δεν περιμένει να πάρει κάτι, δεν έχει μια ερώτηση ουροδυναμική η οποία θα απαντηθεί από τον έλεγχο, δεν θα τον κάνει. Αυτό λέμε. Ωραία, Σταύρος, γιατί θα κάνει ουροδυναμικό σε αυτό, να πάρει σαν τι πληροφορία? Ποια είναι η μία πληροφορία που θα σου άλλαζε στρατηγική, για να καταλάβω κι εγώ? Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν υψηλού κινδύνου για χειρουργείο, με έναν μεγάλο προστάτη, επομένως αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών, άρα πολλών πιθανότητες πολλών επιπλοκών, θα ήταν να ξέρω αν για αυτόν τον ασθενή αξίζει να το βάλω σε αυτόν τον κίνδυνο ή όχι. Γιατί θα πρέπει να επιχειρηματολογήσω σαν ιδιώτης και όχι μόνο. Για οποιονδήποτε. Τι έβριμα είναι αυτό που θα σου άλλαζε? Αυτός που συνήθως εγώ πιστεύω ότι θα έβγαζε αυτός ο συγκεκριμένος, θα ήταν μια οριακή υποσυσταλτικότητα, βλέποντας τα περιστατικά τα οποία εμφανίζονται συνήθως, έτσι, και λίγο χαμηλότερη. Πολύ σπάνια αυτά τα περιστατικά βγάζουν έναν τεράστιο εξωστήρα, μια πίεση ενώ στα 150-160 με καραμπινάτη απόφραξη. Εκεί πέρα θα ήμουν ήσυχος και θα το έλεγα, κοίταξε, σου δίνω λύση και τελείωσε. Αξίζει να πάρεις το ρίσκο. Συγγνώμη τώρα που πάρει. Κάτω από 50 θα το συζητούσα. Αυτό ήθελα να πω. Το μόνο πραγματικό έβριμα εδώ που θα άλλαζε τη στρατηγική μας ήταν μια άτονη κίστη, ένας υποσυσταλτικός εξωστήρας. Μόνο αυτό. Ωραία. Εγώ ρωτάω, εάν σας έδιναν το έβριμα σε αυτόν τον ασθενή υποσυσταλτικού εξωστήρα, πόσοι δεν θα τον χειρουργούσατε εδώ μέσα? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι πάνω στους μισούς θα τον χειρουργούσαν τελικά. Γιατί είναι η μοναδική του ελπίδα να φύγει από τον καθετήρα. Πάνω σε διαλείποντες. Πάνω σε αυτό εδώ θα πω και κάτι ακόμα πάνω αυτό που λέει ο κ. Γιανακόπουλος. Πραγματικά ισχύει, ελάχιστοι ή και κανένας δεν θα τον χειρουργούσαν. Ναι, θα απέφευγε να το χειρουργήσει. Άρα θα είχε ενημερώσει και για το πιο απλό. Ότι μετά το χειρουργείο θα του έλεγα, ανάλογα με το αποτέλεσμα, ότι ξέρεις τι μπορεί 60% να χρειαστεί να κάνεις μετά διαλείποντες. Αυτός ο άνθρωπος με το 70 σε ΣΕ που έχει μέσα, ακόμα σε εισαγωγικά δεν είναι ένδειξη χειρουργείου, έτσι αυτό το ξεκαθαρίζω. Όταν έχεις ένα χειρουργημένο προστάτη, θεωρητικά είναι πιο εύκολο να κάνει αυτός ο άνθρωπος ακόμα και το διαλείποντα. Επομένως, με αυτή την έννοια το ζυγίζεις και λες ναι για χειρουργείο. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι τι τον ενημερώνεις, τι του λες. Για να μην κολλήσουμε τώρα. Και κλείνω, δεν είναι. Αυτό. Ωραία. Στο μικρόφωνο μόνο να μιλάμε. Είναι θέμα εναλλακτικών. Δηλαδή, μπαίνουμε με συζήτηση αν χρειάζεται ουροδυναμικός για να βγάλουμε μια διάγνωση για μια άτονη κίστη κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα οι εναλλακτικές μας είναι συγκεκριμένες. Έτσι, ένας άνθρωπος λοιπόν με 70 κιλά. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ας το ξεκολλήσουμε λιγάκι από εδώ, να το προχωρήσουμε λιγάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για την κιστεοσκόπηση, τα guidelines αναφέρουν αυτό που είπαμε και πριν, ότι όταν έχουμε μία. Να αποκλείσουμε καρκίνο της κίστης, παραδείγματος χάρη, είναι η παθολογία της ουρήθρας. Έτσι. Λοιπόν,
Τώρα, τα guidelines, αυτό το flowchart στα τα guidelines για τα mail latch, υπάρχουν όπως βλέπετε διάφορα παρακλάδια. Ας μην μπούμε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για να φέρετε στο ιστορικό, όταν υπάρχει PVR κτλ., το περνάμε αυτό. Νομίζω ότι. Τώρα, ερχόμαστε πάλι στον ασθενή, ο οποίος επιθυμεί να απαλλαγεί από τον καθήτηρα. Δεν θέλει να ζήσει τον καθήτηρα, είναι και μικρός σε ηλικία. Και θέλει να μάθει τι μπορούμε να κάνουμε για αυτόν. Και πριν απ' όλα, βεβαίως, τον στέλνουμε για αναισθησιολογική εκτίμηση, γιατί όπως είπαμε, είναι ένας άνθρωπος υψηλού κινδύνου εκ των προτέρων. Λοιπόν, ο αναισθησιολόγος είναι αυτός, ο οποίος λέει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αστεία πράγματα να μπει χειρουργείο με αναισθησία ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει, όλα μπαίνουν βεβαίως, άμα υπάρχει ανάγκη, αλλά αυτό δεν είναι περιστατικό που θεωρείται επίγον. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει διακοπή των αντιμαπιταλιακών και να ενημερωθεί ο ασθενής για τους πιθανούς κινδύνους. Γενική, λόγω της βαρύτητας του αναπνευστικού του, θα πρέπει να εκτιμηθεί από νευρολόγους και τους καρδιολόγους βεβαίως, αλλά δεν νομίζει ότι μπορεί να το βάλει το περιστατικό, γενική αναισθησία. Ο καρδιολόγος λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει τώρα, να διακόψει κανείς τα αντιμαπιταλιακά. Για 6 μήνες θέλει αυτός ο καρδιολόγος. Ίσως αν κάποιος θα μετατρέψει. Δεν θα πει ποτέ bridging, συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, να σας πω το περιστατικό. Το bridging, εντάξει, είναι. Ωραία, γι' αυτό το λέμε. Ίσως με τα bridging, με την αίρεση ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Βαγγέλης, και θα πρέπει πάλι να ενημερωθεί ο ασθενής. Το σχόλιο σου, κύριε Φραγκιάδη. Αλλάξτε καρδιολόγο. Πώς ξέρουν τι είναι το bridging, τεχνικά που μας πέταξαν. Δεν καταλαβαίνουμε τι γράφετε. Το bridging, τι bridging. Πώς ξέρουνε. Άντε, πέστε μας τι είναι το bridging. Λοιπόν, να διακοπούν τα αντιμαπιταλιακά και να μπει κάποιος σε χαμηλού μοριακού πόρους παρήμνες, έτσι, σε ένα διάστημα πριν το χειρουργείο. Ο κύριος Βαγγέλης θα μας πει γιατί. Στην πραγματικότητα, ένα λεπτό, Βαγγέλη. Να σας εξηγήσουμε. Καταρχήν, μας έχουν για πολύ αστείους τύπους. Βλέπετε και οι καρδιολόγοι και οι αναισθησιολόγοι. Αμέσως η πρώτη κουβέντα, δεν ξέρω την εμπειρία σας στα νοσοκομεία σας. Άμα τους πάμε κανέναν αθλητή, νομίζω ότι χειρουργούμε Ολυμπιονίκες καταρχήν. Στην ουρολογία Ολυμπιονίκες δεν έχουμε. Έτσι. Οι ασθενείς μας είναι μεγάλης ηλικίας με πολλά συνοδά νοσήματα. Ο μέσος ασθενής που μπαίνει για πρώτη φορά στο γιατρείο του προστάτη, για LATS, 66% έχουν κάποιο συνοδό νόσημα με το που μπαίνουν και λένε καλημέρα, έχω LATS. Είναι γεγονός. Και πρέπει να το καταλάβουν και οι άλλες ειδικότητες. Το θαστιεύες είναι μια εύκολη προσέγγιση την οποία συναντάμε κυρίως στα δημόσια νοσοκομεία. Τώρα, οι αναισθησιολόγοι αυτό το οποίο λένε, αν τους πιέσεις, εγώ να στο βάλω με γενική, θα μείνεις στα αντιμαπιταλιακά και πάρε το ρίσκο της αιμορραγίας. Αυτό είναι το κλασικό. Εδώ έχει χάπ, σου λέει ούτε αναισθησία γενική. Οι καρδιολόγοι λένε, κοίτα να δεις, έχει το stent το οποίο έχει και είναι και αυτά τα track eluted stent, τα οποία πρέπει περίπου ένα χρόνο να μην κόψεις αντιμαπιταλιακά. Άντε, λέει, η αίρεση είναι, η καινούρια τάση είναι άντε στους 8 μήνες να κόψεις αντιμαπιταλιακά, είναι κάτι επίγον προκειμένου να χειρουργηθεί. Το bridging είναι όταν κάποιο παίρνει αντιπικτικά, όχι αντιμαπιταλιακά, αντιπικτικά, οπότε σταματάει το συντρόμπι, δηλαδή αν παίρνει τα παράγωγα της κουμαρόλης, έτσι, και την αναστολή της βιταμίνης κάπα, και τι κάνει, και στο μεσοδιάστημα αυτό δίνει η παρήνη χαμηλού μοριακού βάρους. Τα αντιμαπιταλιακά έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο δράσης σε σχέση με τα αντιπικτικά. Και επομένως το να κόψει κανείς τα αντιμαπιταλιακά και να δώσει μια παρήνη χαμηλού μοριακού βάρους δεν καλύπτεται. Πιστεύω ότι το κάνουμε πολλές φορές, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε πώς το κάνουν, αν το κάνουν, αν χειρουργούν ή δεν χειρουργούν, γιατί αυτό είναι το θέμα μας άλλωστε σήμερα. Προκειμένου να υπάρχει μάλλον μια κάλυψη ότι ξέρεις, προσπάθησαμε να καλύψουμε τον ασθενή. Εκθέτοντας τον όμως και σε ένα κίνδυνο αιμορραγίας μετά το χειρουργείο. Πόσοι από εσάς έχετε υπόψη ανθρώπους, καρδιολόγους, συναδέλφους, οι οποίοι διακόπτουν αντιμαπιταλιακά και δίνουν χαμηλού μοριακού βάρους παρήμνες. Γιατί εγώ έχω. Έτσι δεν είναι. Επομένως. Εμείς τα λέμε σαν ουρολόγοι, αλλά ουσιαστικά οι ίδιοι καρδιολόγοι, Βαγγελί, έρχομαι και σε σένα, έτσι κάνουν το ακριβώς αντίθετο, αυτό που πρέπει να κάνουν. Επομένως, εμείς τι κάνουμε ως χειρουργοί. Πρώτον, για να ξέρουμε ακριβώς πού βαδίζουμε. Ναι. Όταν ένας ασθενής παίρνει, έχει βάλει drug eluting stent, το σαλοσπίρ δεν θα το κόψει ποτέ. Όχι σε ένα χρόνο, ποτέ. Η τάση δεν είναι να μειωθούν οι μήνες, η τάση είναι να αυξηθούν οι μήνες. Έχουν ήδη μελέτες οι καρδιολόγοι και πολύ καλύτερες από τις δικές μας και από το chest και οι καρδιοχειρουργοί. Πολύ καλύτερης ποιότητας από τις οποιασδήποτε μελέτες υπάρχουν για την ουρολογία και τα ουρολογικά χειρουργεία, τα οποία
λένε ότι απαγορεύεται να παρεύουμε σε αυτούς τους αρρώστους. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός ο άρρωστος έχει μια καλοήθη πάθηση. Δεν έχει καρκίνο στην κίστη. Αυτό είναι οι καρδιολόγοι, οι οποίοι στην πράξη, αυτό δεν θέλω να πω. Προσέξτε όμως, φέτος στα guidelines του 16 στη λιθίαση έχουν μπει guidelines για τις ουρητηροσκοπήσεις και τις ουρητηρολιθοτριψίες. Και εκεί απαγορεύεται να κόψουμε το σαλοσπύρ. Φέτος, το 16, το οποίο σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια τα ίδια τα guidelines και τα δικά μας, σειρώμενα από πολύ καλύτερης ποιότητας στοιχεία, γιατί οι μελέτες που έχουμε είναι πολύ, πολύ μικρές, θα έρθουν και θα μας πούν ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Για να το πλουτίσουμε λίγο βέβαια, είναι απαράδεκτο ότι οι καρδιολόγοι όταν βάζουν τα stent που δεσμεύουν έναν άνθρωπο από το να χειρουργηθεί με ασφάλεια, δεν τον ενημερώνουν και το βάζουν πολύ ήπια και του το λένε κατόπιν εορτής. Και πολλά από αυτά δεν είναι και απαραίτητα τα περισσότερα. Η επιλογή του stent δεν είναι απαραίτητη που κάνουν. Και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί σε ένα επίπεδο EAU, ας πούμε. Θέλω να πω κάτι που δεν το ήξερα και το έμαθα πριν από 20 μέρες και δεν ξέρω αν είχαμε μία γυναίκα που ήρθε στο νοσοκομείο, μπήκε stent και μετά στον έλεγχο βρέθηκε ένας μεγάλος όγκος νεφρού και βεβαίως άρχισε αυτή η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα. Κάτι το οποίο δεν ήξερα λοιπόν είναι ότι υπάρχουν αντιαιμοπεταλιακά τα οποία μπορεί κανείς να τα πάρει ενδοφλεβίως, δρούνε για 24 ώρες και μπορεί κανείς να κάνει την ημέρα που θέλει να κάνει την επέμβασή του χωρίς να πάρει αυτά τα φάρμακα, να ελπίζει ότι όλα θα πάνε καλά και να αρχίσει το παζάρι μετά με τους καρδιολόγους από την επομένη για το πότε θα αρχίσει να δίνει μικρές δόσεις αντιαιμοπεταλιακό. Άρα εκτός από τα κλασικά αντιαιμοπεταλιακά που έχουν το στόμα, να ξέρουμε ότι υπάρχουν και ενδοφλέβια που δρούν για 24 ώρες. Με τι κόστος και τι μονιτόρινγκ όμως, έτσι. Με μεγάλο κόστος και με πρέπει να είναι μέσα στο νοσοκομείο. 2.000 ευρώ το φλακόν αναστολής των υποδοχείων 2β3α, οι οποίοι δρούν κατευθείαν στο τοίχωμα, το υποκράτιο, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρού, σε βιβλιογραφικές, έχουν εμπειρία. Και είναι λύση για τον άρρωστο ο οποίος έχει καρκίνο. Η άρρωστη αυτή λοιπόν πρέπει να της δώσει ο γιατρός λύση γιατί έχει καρκίνο. Ακριβώς. Και έχει μια επιθετική νόσο που δεν μπορεί να περιμένει. Ο άρρωστος αυτός έχει καθετήρα. Συμφωνώ με τον κύριο Φραγκιάδη, έτσι ακριβώς είναι. Και επίσης συμφωνώ για την ασπιρίνη ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν άρρωστοι με stent που ενώ γίνεται συζήτηση για τα αντιαιμοπεταλιακά εάν πεις στον καρδιολόγο θες να κόψεις την ασπιρίνη τρομάζει. Άρα για καρκίνο μπορούμε να το κάνουμε. Για BPH τώρα είναι άλλη ιστορία. Θα ήθελα απλά να πω ότι η ασπιρίνη πλέον δεν είναι ο φόβος και ο τρόμος των χειρουργών. Έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποιους μήνες μέχρι να διακοπεί το ένα αντιαιμοπιταλιακό και να χειρουργηθεί ο ασθενής υπό σαλοσπύρ, για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται πλέον. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε και την πνευμονική εξέταση, η οποία αποκλείει και τη γενική αναισθησία. Όχι την αποκλείει, εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι ο ασθενής είναι υψηλού κινδύνου. Αν είναι απαραίτητο, βεβαίως θα πάρει γενική αναισθησία. Τι θα κάνουμε. Τώρα εδώ υπάρχουν αυτές οι επιλογές, είναι η μονοπολική διπολική διορυφτική προστατοτομή, λέιζερ, προστατοτομή που είναι πιο μικρότερες βαρύτητες κτλ. Διάφορες ελάσσονα επεμβατικές τεχνικές όπως το TUNA, η μακρογόνη θερμοθέραπη, το EuroLift, stents κτλ. Κτλ. Οι δύο τελευταίες επιλογές βεβαίως είναι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να χειρουργηθεί καθόλου και τώρα δεν ξέρω, θέλετε να το συζητήσουμε εδώ ή να προχωρήσουμε. Σταύρο, τι λες και εσύ. Παρακάτω. Το EuroLift ήταν μια λύση. Ναι, αυτό λέμε τώρα. Θα πούμε παρακάτω ένα προς ένα. Ένα προς ένα τα γράμματα. Για να πούμε. Εντάξει, ουσιαστικά. Τι θα έκανε κανείς εδώ σε αυτόν τον άρρωστο. Δηλαδή ουσιαστικά, ναι, αυτό. Τα πρώτα τρία αποκλείονται. Τα πρώτα τρία αποκλείονται. Γιατί έχουν αναισθησία προφανώς. Λέτε για τώρα. Για τώρα. Για τώρα. Επομένως, νομίζω να το προχωρήσουμε λίγο γιατί το έχουμε. Δηλαδή, αν αυτός πει θέλω τώρα λύση, θέλω να βγει ο καθετήρας,
Έχουμε αυτές τις παραμέτρους, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει αναισθησία, έχει επίσχεση. Καλά, υπάρχει ο σαγαρός διαβήτης και υπάρχει βέβαια και κίνδυνος αιμορραγίας. Οπότε σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Εδώ υπάρχουν δύο βαριά σκέψη, ας πούμε, των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, και πάμε στα guidelines, τα οποία αναφέρουν ότι δεν μπορεί να πάρει αναισθησία. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτές τις λύσεις. Το tuned, το tuna, το Eurolift και τα διάφορα stents. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, όσον αφορά τα... Καταρχάς, συμφωνείτε, υπάρχει κάποια αντίρρηση, Οδυσσέας? Θα ήθελα να ρωτήσω για τα stents. Δεν έχω κάποια εμπειρία, αλλά ξέρω από τη βιβλιογραφία ότι φεύγουν σιγά σιγά, ότι είναι αρκετά δύσκολα και ο χειρισμός μετά. Δηλαδή, δυσκολεύει και να μπει καθίστερας αν θα χρειαστεί μετά. Δεν μιλάω για αφαίρεση και άφαση. Αυτός ο ασθενής πρόκειται να χειρουργηθεί. Δηλαδή, σε 6-8 μήνες θα κάνει το χειρουργείο. Έχει νόημα να συζητάμε το stents σε αυτόν τον άρρωστο, ή είναι λάθος? Νομίζω ότι το stent έχει, μπορεί να το συζητήσει κανείς σε αυτόν τον ασθενή, επειδή θα είναι για 6 με 8 μήνες. Δεν είναι μόνιμη λύση το stent. Είναι για ασθενείς, δηλαδή, σαν προσωρινή λύση. Απλώς η εμπειρία με τα stent είναι πάρα πολύ κακή για όλους. Συν το γεγονός ότι αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι και το stent ακόμα, μία από τις επιπλοκές που κάνει είναι η αιμορραχία. Δηλαδή, υπάρχει ένα συνεχώς ερεθισμός που κάνει μια αιμορραγία. Δεν κάνει αιμορραγία κατά τη χειρουργική τοποθέτηση, κάνει μετά μικροαιμορραγίες. Δηλαδή, οι ασθενείς παραπονούνται και για αίμα. Φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον ασθενή με τη διπλή εντυμοπεταλιακή βλάβη. Ναι. Δεν ξέρω αν κανείς έχει εμπειρία με το MemoCath. Έχω μια αξιοσημείωτη εμπειρία με το καθητήρα αυτόν. Δουλεύει στον προστάτη αρκετά καλά. Με τοπική, με εύκαμπτο δηλαδή, και στο σκόπιο μπαίνει, αρκεί να μην υπάρχει μέσος λογός. Επομένως, θα το προτείνατε ως λύση. Είναι μια λύση, έστω προσωρινή, και είναι reproducible. Δηλαδή, τον βάζεις και το βγάζεις όποτε θέλεις. Δεν κάνει crustacean, δεν κάνει φλεγμονή, δεν ενσωματώνεται στο βλενογόνο της ουρήθρας. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες τεχνικές εδώ, να πούμε καταρχάς ότι η θερμοθεραπεία, ας πούμε, υπάρχουν papers παλιότερα, όπως είναι αυτό το 99, το οποίο αναφέρει ακριβώς ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο και σε ασθενείς που έχουν επιβαρυμένο ASA score. Επομένως, είναι μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει μια... Κάνει κανείς θερμοθεραπεία? Κάνει κανείς θερμοθεραπεία? Πάντως, να πω κάτι, επειδή κάναμε... Έχει αυξημένο ASA. Θα σου πω τα δεδομένα και θα πούμε. Εντάξει, υπάρχει και μία... Εντάξει, οκ. Μιλάμε για τεκμηρίωση, έτσι. Επομένως, υπάρχει και μία μετανάλυση της Cochrane, η οποία αναφέρει ακριβώς ότι είναι εναλλακτική της διουρεθρικής και των alpha blockers. Βεβαίως, δεν είναι τόσο καλά τα αποτελέσματα, ούτε το ποσοστό επανεμβάσεων είναι τόσο καλό, έτσι. Τώρα, μπορούμε να συζητήσουμε αν κάνει κανένας. Νομίζω ότι ο Γεράσιμος και εγώ είμαστε οι μόνοι που έχουμε κάνει θερμοθεραπεία. Πάντως, και τους στη διατριβή του Νίκου του Φεράκη που κάναμε στο Σιμανόγλιο σε ασθενείς, ντόρμικουμ πάντοτε χρησιμοποιούσαμε. Δηλαδή, ναι, μεν δεν χρειάζεται γενική αναισθησία, αλλά κάποια καταστολή sedation χρειάζεται. Μην κοροϊδευόμαστε. Βέβαια, άλλο είναι το να πρέπει να κάνεις sedation και άλλο να κάνεις γενική αναισθησία. Αλλά νομίζω ότι σήμερα, εγώ ήθελα να ρωτήσω εσένα, Σταύρο, που είσαι στα guidelines, ακούς κανέναν να αγοράζει μηχάνημα θερμοθεραπείας? Υπάρχουν ίσως κάποιες κλινικές που τους έχει ξεμείνει το παλιό μηχάνημα? Είναι, όπως τα λες, Γεράσιμε, οι μόνοι που κάνουν παραδόξου είναι οι Αμερικανοί. Και αυτό γιατί το κάνουν στο γραφείο τους και επομένως παίρνουν πάρα πολλά χρήματα από το αμερικανικό κράτος, επειδή είναι outpatient καθαρά διαδικασία. Και μόνο γι' αυτό το λόγο. Και αιμορραγία μπορεί να έχουν οι άρρωστοι με θερμοθεραπεία, μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι οι άρρωστοι μπορούν να κάνουν, όποια τεχνική και να κάνουν, μπορούν να κάνουν αιμορραγία. Πάμε, τα guidelines είναι αυτά. Πιθανώς είναι η θερμοθεραπεία και η τούνα και το τούμπ να φύγουν από τα guidelines το 18. Προφανώς, για επομένως να μην πει το για το κοινό το ίδιο πράγμα. Το ίδιο είναι και η τούνα, ναι. το Eurolift. Το Eurolift. Εμπειρία κανείς με Eurolift? Ωραία. Ξέρετε τι είναι το Eurolift καταρχήν?
ουσιαστικά με ένα κυστεοσκόπιο, έτσι, με ένα κυστεοσκόπιο μπαίνει κανείς, πιέζει το λοβό και βάζει δύο άγκυρες. Βλέπετε το σχήμα επάνω, δύο άγκυρες. Και αυτό το οποίο κάνει είναι ουσιαστικά να ανοίγει τους δύο λοβούς και να έχει ένα άνοιγμα για να μπορεί κανείς να ουρεί. Γίνεται πραγματικά με τοπική αυτό. Ναι, αλλά θέλω να μου δείξεις papers που να έχουν κάνει Eurolift σε επίσχεση. Διότι επειδή και εγώ έχω να τα διάβασα για να τα παρουσιάσω αύριο όλα αυτά τα papers, παντού έχουν μία μικρή βελτίωση στο symptom score και στο... Υπάρχει αυτό εδώ που είναι. Αλλά σε ασθενείς με επίσχεση δεν βρήκα καμία. Δεν υπάρχει κανένα και γι' αυτό εκεί που παρουσίαζε ο Ηρακλής που λέει ότι τα θέλει όλα δικά του, είναι ασθενής ο οποίος είναι σε επίσχεση και επίσης και κάνει και πάλι αιμορραγία. Η πρώτη επιλογή την οποία είναι γιατί καρφώνεις την άγκυρα είναι πάλι αιμορραγία. Δεν υπάρχει κανένα paper με επίσχεση. Άρα είναι λοιπόν είναι αχαρτογράφητα νερά αυτά. Το βγάζει αυτό το guidelines. Όχι, όχι. Μπορείς να το δώσεις για ανθρώπους οι οποίοι. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Eurolift είναι ότι διατηρεί τη σεξουαλική. Ουσιαστικά την εξπερμάτιση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν μακροχρόνια αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν μακροχρόνια αποτελέσματα. Ναι, έχει εξπερμάτιση. Να ρωτήσω λίγο. Δεν αναφέρθηκε το TIN, πώς λέγεται αυτό. Το TIN. Θα πάμε με τα guidelines. Α, όχι, δεν υπάρχει σε χρήση, δεν υπάρχουν paper που να το υποστηρίζουν, δεν υπάρχει πουθενά ακόμα, δεν το έχουμε βάλει ούτε στα investigation αλλά therapies. Δεν αναφέρεται επίσης κάτι άλλο παλιό που εμείς το κάναμε γιατί είναι πολύ φθηνό, την έχει σε αλκοόλης. Την κάναμε με το διορθικό, κατά κόρος αυτούς που δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν στο Παπαγεωργίου. Κυρίαξο μου εσείς, έχει πάνει, κάνει 200 άτομα. Στα καινούργια guidelines του 2017 απαγορεύεται να κάνουμε για BPO έγχυση αλκοόλης. Δηλαδή είναι αντένδειξη. Μάλλον είναι αρνητικό recommendation. Γιατί? Γιατί όλες οι μελέτες λένε ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα για την καλούθη υπερπλασία του προστάτη. Έχουν... Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρόσφατα ήμουνα στο. Με είχαν καλέσει, γιατί ήταν ένα κοινό session η EU με την CIRSE, που είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Επεμβατικών Κτηνολόγων. Και το θέμα ήταν ο εμβολισμός. Είναι εξετρελαμένοι εκείνοι για να το κάνουν. Το περιστατικό το οποίο δουλεύει τέλεια ο εμβολισμός είναι αυτό το περιστατικό το οποίο το χειρουργούμε όλοι. Δηλαδή, ένα ασθενής που έχει καλά αγγεία. Γιατί πρέπει να έχει καλά αγγεία για να πετύχει ο εμβολισμός, να μην είναι αθυρωματικές πλάκες για να μπορούν να μπουν. Έτσι. Ένα ασθενής που να έχει έναν μέτριο προς μεγάλο προστάτη και να είναι σχετικά νέος. Δεν νομίζω ότι θα πάει κανείς να κάνει εμβολισμό του προστάτη με έκθεση μεγάλη, με ένα PSA που μειώνεται λίγο στα αποτελέσματα μετά τον εμβολισμό σε σχέση με το όπως μειώνεται το PSA έμεσα για να δείξουμε ότι έχει βγει ιστός από μια καλή διουρηθρική σε έναν άντρα με καλά αγγεία, σχετικά νέα, με ένα μέτριο προς μεγάλο προστάτη. Νομίζω ότι δεν θα. Δύσκολα. Αυτό είναι για να μας πάρουν τη δουλειά οι ακτινολόγοι. Ναι, το θέμα είναι δεν θα βρουν τους αρρώστους. 268 μελέτες υπάρχουν στη βιβλιογραφία με αυτή την τεχνική που δεν το πίστευα. Δημοσιευμένες. Οι περισσότερες είναι από την Πορτογαλία και τη Βραζιλία. Πιθανώς να τρέξει μια πολύ μεγάλη μελέτη. Ξεκινάει μια μελέτη στην Αγγλία, από το Southampton. Είχαν την ευκαιρία, θέλουν να μπουν, προσπαθούν να πλησιάσουν και την EU να κάνουν. Θα γίνει, θα τρέξουν μελέτες, είναι βέβαιο, αλλά δεν ξέρω τα αποτελέσματα. Γιατί, στο δικό μου μάτια τουλάχιστον, θα έχει ένδειξη έναν ασθενή σαν αυτόν. Δηλαδή, έναν ασθενή ο οποίος δεν μπορεί να χειρουργηθεί, να πάμε να του εμβολήσουμε τα αγγεία του προστάτη. Καταρχήν, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο λέγανε από τεχνικής απόψης είναι ότι η αγγείωση του προστάτη δεν είναι απλή, δηλαδή δεν είναι συνηθισμένη, δεν είναι ίδια σε όλους. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μάλιστα. Ούτε το ITIN, ούτε το. Λοιπόν, προχωρούμε. Τώρα, τι γίνεται με αυτά εδώ, με την διπολική διορθική και τα lasers, έτσι, και πιο laser από όλα. Καταρχάς για την διπολική, είναι μια λύση, τι πιστεύετε, η διπολική διορθική προστατευτομή. Τώρα, σε αυτή τη φάση νομίζω ότι εντάξει, αναισθησία πάλι δεν μπορεί να πάρει, οπότε φεύγει ως, ως επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε όμως τα πλεονεκτήματά της ουσιαστικά, έτσι, εντός εισαγωγικών πλεονεκτήματα. Να τα αναφέρουμε έτσι επί τροχάδιν, ότι η μονοπολική είναι εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή η στάνταρ χειρουργική διαδικασία. Υπάρχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα μέσω πρόθεσμα. Πώς χρησιμοποιούν μονοπολική? Και μονοπολική, λέτε, όχι. Μόνο μονοπολική. Μόνο μονοπολική. Βασικά μονοπολική. Γιατί και εμείς, όταν δεν είναι και εμείς στο νοσοκομείο, μονοπολική κατάβαση. Όχι.
Πάω με μονοπολική. Δεν έχω περάσει την πολιτική, αυτό εδώ. Δεν μας παίρνει. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε αγγείλες. Έχουμε το μηδέν, δεν έχουμε αγγείλες. Ναι, υπάρχει μια διαφήμιση της πολιτικής τελευταία, έτσι. Ξέρω. Λοιπόν, και υπάρχει και υποτίθεται ένα καλύτερο προφίλ της διπολικής. Τελικά, πόσο τεκμηριωμένο είναι το καλύτερο προφίλ της διπολικής ασφάλειας? Θα το πει τώρα ο Ηρακλής. Αυτό είναι εδώ. Μας δώσει παίρνει σε κάποια μετανάλυση που έχει το 2015. Ο Χάρης, ο Μαμουλάκης, έχει κάνει τις περισσότερες μεταναλύσεις, έτσι, έχει δημοσιεύσει αρκετά σε αυτό το θέμα. Και όσον αφορά παράγοντες όπως είναι η πτώση αιμοσφαιρίνης, μεταναλύσεις και τα λοιπά, ναι, εντάξει, δεν είναι, θα είναι μπροστά. Τάγκης είναι, ακριβώς. Και βέβαια το περίφημο. Τώρα, όσον αφορά τα lasers, επειδή ακούμε διάφορα, κάποια στοιχεία, νομίζω τα lasers είναι μια λύση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο, Βαγγέλη. Είχαμε εμπειρία με το XPS, με το πιο καινούριο, το Green Light, με συνέχιση μονής αγωγής, αλλά και με Plavix. Μια δουλειά η οποία παρουσιάστηκε, συγγνώμη, γιατί ήταν μικρή, δεν ήταν γνωστή στο Πανελλήνιο. Δεν θα πω ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη με αυτή τη μελέτη, αλλά υπάρχουν δουλειές που το Green Light σε έναν άρρωστο ο οποίος παίρνει ενός είδους αντιμεταλλιακό μπορεί να πάρει. Όμως, θα ξαναπώ, αυτός ο άρρωστος δεν έχει ψηλό ASA score, δεν είναι μη χειρουργήσιμος. Αυτός ο άρρωστος πρέπει να περιμένει 8 μήνες. Σε 8 μήνες η Πόσαλος πυρ μπορεί να πάρει ραχαία αναισθησία και μπορεί να κάνει όποιο χειρουργείο θέλουν. Θέλω να προσθέσουμε κάποια στιγμή για τα λέιζερ. Για να συγχωρείτε. Για το λέιζερ, αν μπορώ και εγώ να πω κάτι. Έχω λίγο διαφορετική άποψη με την έννοια ότι όλος ο κόσμος όταν βγήκε το Green Light νόμιζε ότι μπορεί να κάνει την επέμβαση χωρίς να σταματήσει τα αντιπυκτικά. Και επειδή κοίταξα την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Χατζηχρήστου, με κάνατε και διάβασα πάρα πολύ πολλά πράγματα που νόμιζα ότι τα ξέρα, το level of evidence για να κάνει κανείς green light laser χωρίς να διακόψει την αγωγή είναι 3. Δεν υπάρχει απόδειξη. Και μάλιστα υπάρχει μέσα στο 2016 paper που αμφισβητεί πολύ εάν τελικά μπορεί κανείς να το κάνει. Η προσωπική μου εμπειρία με 2 ασθενείς, με το πρώτο μηχάνημα, με το 80 που είχαμε στο Σιμανόγλιο, που είναι από 15 χρόνια, που πήρα και εγώ θάρρος, ένα πολύ μικρό προστάτη με αορτική μεταλλική βαλβίδα και δεν διέκοψα τα αντιπυκτικά και έκανα ίσα λίγο-λίγο για να βγει ο καθετήρας, ήτανε κακή. Ο άρρωστος αιμορράγησε και βρήκα το διάολό μου. Συμφωνώ όμως ότι υπάρχουν papers ειδικά από την Ελβετία, αλλά δεν είναι ούτε prospective ούτε randomized, είναι προσωπική εμπειρία του κέντρου ότι το χρησιμοποίησαν και ότι είχαν καλά αποτελέσματα. Προς επίρρωση αυτό που λέω, Γεράσιμος έχει άρρωστε και τη μεγαλύτερη εμπειρία με lasers νομίζω στην Ελλάδα, αντίθετα και από τις μεγαλύτερες και πανευρωπαϊκά, ιδιαίτερα στην αρχή με το KTV και με δημοσιεύσεις. Έτσι. Αυτό που θέλω να πω ότι πραγματικά δεν υπάρχει paper τα οποία να μελετούν σε ασθενείς οι οποίοι παίρνουν αντιμοπετελιακά ή αντιπυκτικά το λέζερ. Και ο λόγος είναι προφανής, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους στοιχειοποιήσουν καταρχήν. Ένα είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγες μελέτες. Η μία μελέτη είναι αυτή από τον Bachmann, το κέντρο του Bachmann του Ρουσάτ, ο οποίος αυτό που βρήκε ότι δεν έχουν περισσότερες μεταγγίσεις ή περισσότερη αιμορραγία, έχουν περισσότερες μέρες της πλήσης. Υπάρχουν άλλες μελέτες που έδειξαν ότι έχουν μεγαλύτερο αριθμό μεταγγίσεων, έτσι, περίπου 8%, και το αντίστοιχο συμβαίνει και για το Holmium, το Holep, το οποίο επίσης υπάρχει ένα περίπου που δεν δείχνει διαφορά, και άλλα τα οποία ότι αναγκάζονται οι ασθενείς να μεταγγιστούν σε μεγαλύτερο αριθμό από ότι ένας ασθενής ο οποίος δεν παίρνει. Μικρές, πολύ πολύ μικρές μελέτες και πραγματικά μη τυχιοποιημένες. Θα σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό που ήμασταν σε ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Γκίλινγκ. Ο Γκίλινγκ είναι ο πατέρας της Χόλεπ και το ερώτημα λοιπόν, επειδή προέδρευα εγώ, το ερώτημα που τους έβαλα ήταν ένας ειδικός στο KTP, ήταν ο Μπάρκιν από τον Καναδά, ο Γκίλινγκ που ήταν στο Χόλεπ και ήταν και ο Ιταλός ο Γκάτσι με τη διπολική. Τι θα κάνετε σε ένα ασθενή ο οποίος δεν μπορεί να σταματήσει αντιμοπεταλιακά? Ο Μπάρκιν είπε KTP,
Δεν το πήραν όλοι και πολύ ζεστά όντως, είχαν τις επιφυλάξεις τους. Ο Γκάτς είπε ότι εγώ πάντως την πολιτική δεν μπορώ να κάνω, θέλω να δω αν μπορώ να το σταματήσω για να το κάνω. Και ο Γκίλινγκ του λέει ο Χόλεπ. Μου λέει σταματάω τα αντιμοπιτελιακά και κάνω Χόλεπ. Όχι, λέω δεν μπορείς να σταματήσεις αντιμοπιτελιακά. Σταματάω τα αντιμοπιτελιακά και κάνω Χόλεπ. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, δηλαδή δεν είναι εύκολα τα λέιζερ όταν πραγματικά έχει τον ασθενή απέναντί σου να πει ότι θα τον κάνω υπό αντιμοπιτελιακά. Πρέπει κανείς να είναι πάρα πάρα πολύ επιφυλακτικός σε αυτό το θέμα, πιστεύω. Επομένως, τώρα εδώ δεν είναι όψιον αυτό, δεν είναι επιλογή. Το λέιζερ. Εγώ πάντως. Ερώτηση τώρα του διαβόλου, έτσι. Ναι, εγώ πάντως δεν θα το έκανα. Για το απλό το λόγο ότι δεν μπορεί να πω κάτι. Μπορεί όσοι έχουν κάνει green light δεν το ξέρουν. Είναι αυτό το κλασικό που λέγαμε ότι κάθε ασθενής δικαιούται ένα λεπτό αιμορραγίας. Κάποιοι άρρωστοι, με το που βάζει το καθετήρα, γίνεται κατακόκκινο και στην αρχή πηγαίναμε να κάνουμε πλήση. Τώρα το σταματάμε και ούτε σε ένα μισό λεπτό το σταματάει. Εάν παίρνει, δεν θα σταματήσει. Σε αυτή τη στιγμιαία αιμορραγία που θα κοκκινήσει για ένα λεπτό, που δικαιούται αυτό το λεπτό αιμορραγίας, που ήταν ένα πεντακάθαρο λέιζερ, έτσι, που δεν άφησε τίποτα. Νομίζω στο ερώτημα του Ηρακλή η απάντηση είναι προφανής. Πρέπει να το συζητήσει με τον άρρωστο. Ο άρρωστος πρέπει να είναι ενημερωμένος. Αν θέλει να πάρει εκείνος το ρίσκο, μπορεί κανείς να προχωρήσει. Αλλά πρέπει πραγματικά να ξέρει ποιο είναι αυτό το ρίσκο. Βαγγέλη, κάτι τελευταίο. Η ιδιαιτερότητα είναι για το τουρ προστάτη και το τουρ κίστεως. Γιατί οι μεγάλες επεμβάσεις γίνονται υπό σαλοσπύρ. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι είναι ασφαλές, ακόμα και η διπολική, που είναι κάτι που πλέον δεν είναι ειδικός εξοπλισμός. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν πρόσβαση σε διπολική και αν την έχουν, τη χρησιμοποιούν. Μπορεί να χειρουργηθεί υπό σαλοσπύρ. Μπορεί να γίνει με διπολική, μπορεί να γίνει με green light. Το πρόβλημά μας είναι η ποιότητα των στοιχείων που έχουμε στις μελέτες. Οι μελέτες είναι μικρές, δεν είναι τυχιοποιημένες γιατί είναι δύσκολο να γίνει. Επειδή όμως υπάρχουν μελέτες πολύ καλύτερες από πολύ πιο μεγάλα χειρουργεία, θα δείτε ότι σε 2-3 χρόνια στα guidelines, χωρίς να υπάρχουν μελέτες, θα υποχρεωθούμε να χειρουργούμε το σαλοσπύρ. Προχωρούμε λοιπόν. Κάποιες μελέτες για τα λέιζερ εδώ. Υπάρχει μία προκειμένη μεταξύ του Χόλεπ και της μονοπολικής. Βλέπουμε τη διάρκεια χειρουργείου είναι υπέρ της διουρητικής. Η κρόση θεματοκρίτη υπέρ του Χόλεπ. Και επίσης η επίσχυση από πείγματα είναι περίπου ίδια. Άλλη μελέτη που συγκρίνει το PVP, το green light με τη μονοπολική επίσης. Πάλι η διάρκεια του χειρουργείου είναι μεγαλύτερη από τα λέιζερ. Μεταγγίσεις όμως είναι λιγότερες. Και δεν υπάρχει και διαφορά εδώ πέρα στο IPSS. Άρα λοιπόν είναι μια αποτελεσματική μέθοδο. Και τα guidelines, νομίζω ότι πλέον αυτό να τονίσουμε μόνο ότι το XPS είναι πλέον αυτό το reference, αλλά τα level of evidence είναι αρκετά υψηλά. Δεν είναι. Αλλά κάτω που λες εδώ, το κάτω είναι ακριβώς στην τελευταία σειρά, είναι level of evidence 3 όπως το πρώτο από εκεί προηγούμενο. Λοιπόν, τώρα, αν περιμένει 6 μήνες ο άρρωστος, έτσι, αυτές είναι οι παράμετροι, δηλαδή μπορεί ενδεχομένως να πάρει αναισθησία, έχουμε και όλα τα άλλα. Θέλουμε και να υπάρχει και μια μακροχρόνια αποτελεσματικότητα. Σκέψη πάλι εδώ, καλέσαμε και άλλους ειδικούς τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι πλέον τα guidelines εδώ δικαιολογούν και τα lasers, αλλά και ενδεχομένως και η διπολική διαθερμία. Λοιπόν, θεωρητικά μπορούν να γίνουν όλα, σύμφωνα με αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Το τι θα κάνει κανείς εξαρτάται και με τη συζήτηση που θα κάνει τον άρρωστο. Αν θα κάνει μια ελάχιστη ή channel DRP όπως λέμε, θέλουμε την καλύτερη αιμόσταση. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της διαθεσιμότητας, δηλαδή δεν έχουν όλη την πρόσβαση σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε συσκευή. Και τα guidelines αναφέρουν και κάποια έτσι φιλοσοφικά, ας το πούμε. Έτσι. Βέβαια υπάρχει ο όγκος του προστάτη, η comorbidities κτλ. Αλλά νομίζω ότι τα συζητήσαμε προηγουμένως εκτενώς. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει τίποτα, προφανώς η λύση είναι αυτοκαθεριασμοί. Τώρα, πιο υπερηβικό σαν δεύτερη λύση. Τώρα, Σταύρο, κάτι ήθελες να σχολιάσεις εσύ και να κλείσουμε με αυτό, γιατί πέρασε και η ώρα.
Αυτές είναι οι δύο τελευταίες διαφάνειες και μετά αν υπάρχουν απορίες. Αυτές είναι δύο διαφάνειες οι οποίες, από μια μελέτη η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στο Journal for the Urology. Είναι ένα ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε μέλη της ενδρολογικής εταιρείας. Και το ερώτημα είναι αν χειρουργούν υπό αντιμοπεταλιακά. Αυτό απαντάει ίσως και σε αυτά που λέει ο Βαγγέλης. Κοιτάξτε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι, παρόλο που είναι μόνο 133, αλλά είναι από πάρα πολλές χώρες του κόσμου οι απαντήσεις. Αυτό το οποίο κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι σταματούν προσωρινά τα αντιμοπεταλιακά, αν μπορούν. Το άλλο είναι ότι κάνουν το bridging με την υπαρήνη. Δεν λέμε αν είναι σωστό ή όχι, είναι αυτό το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα. Και ένα 10% χειρουργούν υπό αντιμοπεταλιακά. Επίσης, αυτό το οποίο κάνουν επίσης έχει ενδιαφέρον, πώς το αποφασίζουν, αν είναι κυρίως ότι δεν μπορούν να το σταματήσουν εξαιτίας κάποιων σοβαρών καρδιολογικών προβλημάτων, αυτό είναι δηλαδή το κίνητρό τους, να χειρουργήσουν αυτούς τους ασθενείς υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι μια απόφαση του χειρουργού, έτσι. Αν είναι κάτι επίγον τώρα στο ενδοκαλό, η υπερπλασία του προστάτη, επιτρέψτε μου να πω, δεν ξέρω τι μπορεί να εννοούν εδώ πέρα. Και επίσης η επιθυμία του ασθενούς, που βλέπετε ότι δυστυχώς δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην απόφαση. Για μένα είναι λάθος. Και η τελευταία διαφάνεια είναι το τι κάνουν. Βλέπετε τελικά ότι κάνουν τα πάντα. Δηλαδή κάνουν από μονοπολική, διπολική TURP, κάνουν laser, κάνουν thulium laser, holmium laser. Τα λέιζερ βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλη, 35% κάνουν μονοπολική-διπολική, 65% κάνουν τα υπόλοιπα λέιζερ και επίσης αν ρωτήσετε ποια τεχνική κάνουν, δηλαδή αν κάνουν εκπυρήνιση, αν κάνουν vaporization ή αν ξάχνωση ή αν κάνουν resection, βλέπετε λοιπόν ότι το 61% προσπαθεί να κάνει vaporization, ακόμα και bipolar vaporization δηλαδή, σε μια προσπάθεια να κάνουν. Αυτό είναι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο το 2017. Είναι μια μελέτη η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί τώρα. Το ερώτημα είναι το 2016. Και επομένως βλέπετε ότι δεν υπάρχει. Τώρα, επειδή ετέθη το θέμα αν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από την EAU σχετικά με την θρομβοπροφύλαξη σε διάφορα χειρουργεία. Υπήρχε ένα πάνελ το οποίο έχει τελειώσει την διαδικασία έκδοσης αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, δεν αφορά μόνο την καλώδια υπερπλασία του προστάτη, αφορά άλλες ουρολογικές παθήσεις, έχουν χωρίσει ογκολογικές και μη ογκολογικές. Σας διαβεβαιώ ότι το επίπεδο είναι των μελετών που υπάρχουν τόσο χαμηλό, έχουν κάνει τόσους συμβιβασμούς προκειμένου να καταλήξουν και αυτό το οποίο ουσιαστικά λένε να ζυγίσουμε τον κίνδυνο αιμορραγίας, όχι μόνο του καρδιαγγειακού κίνδυνου την οποία διατρέχει ο ασθενής, τον κίνδυνο αιμορραγίας και τον κίνδυνο της πιθανής βλάβης από την διακοπή των αντιμοπεταλιακών. Ουσιαστικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Νομίζω ότι ο Διονύσης κάτι ξέρει πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση. Να πούμε αυτό που είπε ο κύριος Γκράβας, ότι ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση από τον Board αν θα προχωρήσει η δημοσίευση αυτών των πραγμάτων. Δεν ξέρω αν έχει διαφορετική πληροφόρηση. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για αυτό το πράγμα. Για τα μη ογκολογικά, πώς ξέρω, μάλλον θα δημοσιευτεί στο European Urology. Αλλά δεν ξέρω αν θα βγει σαν guidelines από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Ότι θα δημοσιευτεί το paper στο European Urology για τα μη ογκολογικά, πόσο ξέρω θα γίνει. Αλλά αν θα υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, και νομίζω ότι καλό θα είναι να υπάρχουν 2-3 editorial comments όταν δημοσιευτεί αυτό, για να τεθούν τα πράγματα, γιατί πραγματικά έγιναν πάρα πολλοί συμβιβασμοί για να καταλήξουν σε ορισμένα αποφάσεις. Πάντως να πω ότι υπάρχει ένα emergency. Όταν αρχίζουν να σε αιμορραγούνε και σου έρχονται με αιματουρίες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το emergency. Κάτι τελευταίο θέλετε να πείτε, νομίζω. Τώρα εγώ είμαι 2-4. Εγώ από το 2008, αν δεν απατώμε, υπήρχε ένα άρθρο στο Journal of Urology από την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία που έλεγε ότι στα επικαλυμμένα και τα πιο πολλοί έχουν επικαλυμμένα στεντ, δεν σταματά στο 1 από τα 2. Από το 2008 και μετά, το ένα, το σαλοσπίρι δεν το σταματάμε. Τώρα το να καλύψουμε υπαρήνες και τέτοια, αυτά είναι λίγο αστεία πράγματα. Γιατί αν συμβεί κάτι, εμείς θα είμαστε υπόλογοι. Και αυτό που λέω στον ασθενή είναι ότι αν ματώσεις, εγώ ξέρω τι να σε κάνω. Αν θρομβώσεις, δεν ξέρω τι να σε κάνω. Και το σαλοσπίρι δεν το σταματάμε, στα επικαλυμμένα. Επειδή το διάβασα και εγώ, η πιθανότητα. Στο Journal of Urology πρέπει να ήταν γύρω στο 2008. Και από τότε δεν σταματάω το ένα από τα δύο. Επειδή τα κοίταξα και εγώ πριν έρθω εδώ, γιατί αυτή είναι και το σχολείο είναι καλό για όλους, έτσι δεν προς Θεού. Πάντα πραγματικά δίνει την ευκαιρία να δεις πράγματα τα οποία, όπως είπε και ο Γεράσιμος, δεν τα ξέρεις σε βάθος και να τα μελετήσεις. Η πιθανότητα να θρομβωθεί το στέντ, άμα το κόψουν για λίγες μέρες, είναι περίπου 0,6%, αλλά ο ένας στους δύο πεθαίνει αν θρομβωθεί. Αυτό κοίταξα χθες.
Και υπάρχουν και άλλα stent. Είναι θέμα ειδικού ενδιαφέροντος. Συγγνώμη που μονοπολώ. Μετά τον πρώτο χρόνο, έτσι, Βαγγέλη. Το πρώτο δεκαπενθήμερο που κόβει ο άρρωστος τα stent, ο κίνδυνος είναι ο μεγαλύτερος, γιατί κάνουν rebound. Και αυτό είναι οι μέρες που θα πάμε να τον χειρουργήσουμε. Το χειρουργείο και η πιθανή κακοήθεια που εδώ δεν υπάρχει είναι επιπλέον παράγοντες για να αυξηθούν. Οι άρρωστοι αυτοί είναι ξεκάθαρα ότι έχουν υψηλότερο κίνδυνο να θρομβωθεί το στέν τους τις λίγες ημέρες, έλα μωρέ μια εβδομάδα είναι, που θα κόψουμε. Και αυτό έχει αποδειχθεί όχι μόνο στο ρολογικά χειρουργία, παντού. Πρέπει να σας είναι καλέσουν λάθος καρδιολόγια, προφορία. Στο μάθητε και αυτόν. Συγγνώμη, είναι καρδιολόγο λάθος. Γυναίκα έχει. Όχι. Δεν έχω, είναι ειδικό fix, συγγνώμη. Όχι, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα, ότι θέλω να το μάθω και καρδιολόγια αυτό το πράγμα, έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι, προς Θεού. Το να προσφέρει κανείς πληροφορίες είναι, αλλά προς το θέμα. Ότι υπάρχουν διάφορες μελέτες και ακόμα και στους καρδιολόγους, την οποία πραγματικά σε μεγάλο βάθος δεν τις έχουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να περιμένει κανείς. Υπάρχει και τρίτη κατηγορία stent καινούριων τώρα, φαντάζομαι θα το ξέρεις, έτσι, στο οποίο δεν είναι μόνο τα drug eluted, τα οποία επίσης και εκεί είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο άρρωστος θα καταλάβει, έφαγε, ήπιε, κάπνισε, φάει τον καθετήρα τώρα για 8 μήνες. Νομίζω το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να αποφασίσει αυτός. Τι θέλει να κάνει. Σας υπερευχαριστούμε.